Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο online, στη συχνότητα του Sky, να ε, συζητήσαμε και συζητάμε συνεχώς με όλους τους καλεσμένους μας. Μία από τις βασικές ενότητες είναι τα λεγόμενα εθνικά θέματα. Ε, αρεσκόμαστε να βάζουμε ταμπέλες και τίτλους. Και εν τέλει, και θέλοντας να προλογίσω τον επόμενο καλεσμένο μας, αναρωτιέμαι τι είναι εθνικό θέμα. Αυτό και... που θα συζητήσουμε πάντω είναι σίγουρα εθνικό θέμα και έχει πολύ δίκιο ο καλεσμένο μα που το χαρακτηρίζει. Και έτσι, έτσι. και το πόνημα του Ιαβέρη. Θα μου επιτρέψετε να παραλείψω τον τίτλο, κύριο. Είστε εγώ, παντού. Εγώ, είναι ο βασικό τίτλο. Είσαι ο άνθρωπο ο οποίο όλα αυτά τα χρόνια παρεμβαίνεται. Η αλήθεια είναι με δική μα ευθύνη μόνο στι περιόδου που συνδυάζονται με έξοδο για το Πάσχα, χρηστή έξοδο. Αλλά όλε τι υπόλοιπε ημέρε του χρόνου συμβαίνουν ατυχήματα και κυρίω διαχρονικά δεν έχει αλλάξει η οδηγική μα συμπεριφορά. Καθόλου. Και επιπλέον ε, τι καθημερινέ ε, είναι σε εξέλιξη μια γενοκτονία, αρχικά, μέσα σε γειτονιέ. Δηλαδή, ε, για, για μένα εδώ και πολλά χρόνια είναι μέλημά μου είναι να κάνω τον κόσμο καταλάβει ότι δεν είναι μια απλή καθημερινή εμπλοκή μα κίνηση στον δρόμο με αυτοκίνητο, εύκολο, ανώδυνο, ακίνδυνο, ασήμαντο, διασκεδαστικό όπω πιστέψαμε όταν πήραμε την άδεια οπλοφορία. Την... Πήγαμε στο Υπουργείο, έτσι, στα 17-18, 18, να πάρουμε δίπλωμα. Κριτήριο επιλογή ικανότητα και επιδεξιότητα είναι το παρκάρισμα. Το ξεκίνημα σαν η φόρα σε με πρώτη που δεν σκοτώθηκε κανένα ο παρκάρισμα, κανένα με πρώτη σαν η φόρα. Και είναι και η οπισθογονία που απαγορεύεται ναι, ναι, ναι. από το κώδικα οδηγική κυκλοφορία. Και είναι και το άθλιο, άθλιο ποσό που δίνει σαν γονιό για να επισπεύσει τη θανάτωση του παιδιού σου. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που λέτε. Αυτό είναι, έρχεται τελευταίο. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό που βιώνει το παιδί καθημερινά από τα πρότυπά του. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό ξέρετε. Στο οτιδήποτε και να συζητήσουμε. Οι εθισμοί ή οτιδήποτε Με. κάθε καθημερινά ξεκινάνε από το σπίτι. Δηλαδή, σε ένα σπίτι που δεν κάνουν καπνίσει ποτέ, το πιο πιθανό είναι να μην καπνίσουν. Σε ένα σπίτι που το ντουμάνι είναι μονίμω και παρέ, θα συμβεί. Θέλω να πω λοιπόν το παιδί τι κάνει επειδή καταγράφει το μυαλό του τα πρώτα πέντε χρόνια ανεξίτηλα. Τι βλέπει μέσα σε αυτοκίνητο μια μικρή μετακίνηση μέχρι το σούπερ μάρκετ. Βλέπει τον πατέρα του χωρί να φοράει ζώνη, να μιλάει στο κινητό, να κάνει τσιγάρο, να περνάει επιταχύνη στο κόκκινο, να παρκάρει σε ράπεζα να πίνει, να μοιράζει φάσκελα, να λέει πράγματα που αν τα ακούσει, α πούμε, δεν κοκκινίζει κανένα γιατί με αυτά μιλάμε πια. Κάθε μέρα, αυτά το παιδί τα καταγράφει και βλέπει ότι τα παράγει και τα αναπαράγει η οικογένειά του. Άρα, αυτούς, αυτοί που θαυμάζει, αυτοί είναι που κάνουν τη ζημιά. Mm. Άρα, δεν μπορεί κανένα Ιαβέρι ή οποιοδήποτε αστυνομικό ή οποιοδήποτε υπουργό να τον κάνει να αλλάξει άποψη όταν είναι ο μπαμπά του και η μαμά του και ο παππού του και η γιαγιά του. Και μεγαλώντα λίγο είναι. Και η πολυκατοικία και οι παρέ των παιδιών και η γειτονιά και το σχολείο και ο δάσκαλο και ο ιερέα και ο αστυνομικό yeah. και η τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι λειτουργούν και αυτοί προσφέροντα και δίνοντα. Όλε οι, οι προσλαμβάνουσε από το περιβάλλον. Όπου το παιδί λοιπόν του λέει μετά, κοίτα τον αλήτη. Όχι, αλήτη είναι ο παππού το, 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 του, ο μπαμπά του, ο δασκαλό του, ο αστυνομικό του, ο βουλευτή του. Αυτοί είναι αλήτε. Η αθλειότητα δηλαδή. Πέρα είναι με... η παιδεία δηλαδή, ται, αυτό είναι, Και όχι η παιδεία. Η παιδεία είναι σπιτική. Όχι η παιδεία. Το μπόλιασμα. Γιατί στο, στο, σχολείο υπάρχει, το ακούω κάθε μέρα και ψιλοκνευρίζομαι, Στο σχολείο, κάποια στιγμή, ό,τι παίρνει είναι, είναι, εκπαίδευση αρχικά που θα αποκτήσει γνώσει για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία επιτυχώ ή ανεπιτυχώ αύριο. Την ηθική σου, την ευγενειά σου, την καλοσυνά τη συμπεριφορά σου, όλα αυτά τα καθορίζει η παιδεία από το σπίτι σου. Και αυτό υποσκελίζει κιόλα. Δεν ξέρω, Ο με βάση άλλη... τη μοίρα σα, υποσκελίζει και το σκέλο που είναι εξίσου βασικό. Ε, για τα δυστυχήματα, το, το σκέλο των υποδομών, όπου και εκεί υστερούμε. Αλλά πρωτίστω, δεν ξέρω με βάση την πείρα σα. Προηγεί... Επειδή στι υποδομέ να προλάβω κάτι, το, πάλι το ακούω κάθε μέρα. Υποτίθεται ότι είμαστε άνθρωποι μενού, άρα έχουμε την ικανότητα προσαρμογή. Αν σε βάλω να πει κανεί, α πούμε, τσιγολελέτες στο πεζοδρόμιο κάτω που είναι τόσο από την θα το κάνει. Αν σε βάλουν να το κάνει στο πέμπτο όροφο χωρί προστατευτικό, δεν θα το κάνει. Όταν βγαίνει σε έναν δρόμο που καθημερινά τον, τον ζει με λακκούβε, κακοτεχνίε, λάθο κλίσει, με συμπολίτε σου, επιθετικού συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σου. Και δεν προσαρμόζεσαι για να προφυλάξει τον εαυτό σου που ο εαυτό σου. Αυτό, αυτό θέλω να καταλάβουν. Ο εαυτό μα είναι μοναδικό, ανεκτήμητο, αντικατάστατο, αγαπημένο, λατρεμένο. Από τα παιδιά σου, από τη γυναίκα σου, από τον μπαμπά σου, τη μαμά σου, του φίλου που σε λατρεύουν. Και κάνει κάθε μέρα, φεύγοντα από το σπίτι, πριν κλείσει την πόρτα, αντί να περιμένει και να αναλογιστεί ότι πρέπει να είναι ήρε, ήρεμο, γιατί κάνει μια εμφύλια μάχη και να γυρίσει το απόγευμα σπίτι και να, 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 να κάνει Τη μεγαλύτερη στιγμή, ευχαρίστηση, αγκαλιά τα παιδάκια σου και εσύ τα γράφει τα παλιά σου τα παπούτσια. Και βγαίνει και ορμά έξω και όλοι σε ενοχλούν. Και όλα. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι... Δεν υπάρχει αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, βάζει τον εαυτό σου του... σε απόλυτο καθημερινό κίνδυνο. Θε του οδηγού ορολογιακέ βόμβε. Βλέπω αυτό τα θέματα κάθε μέρα με τη Βουλή και τα εθνικά και τα μη μου πουπε και τα, και, τα και τα λοιπά. Έξω από τη Βουλή σκοτώθηκε ο Ιάσονα. Ένα 23χρονο. Οι γονεί του και τα αδέρφια του δώσαν τα ζωτικά του όρρανα. Και κλειδώσαν επτά ανθρώπινε ζωέ. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να έχει σταματήσει επί τόπου είναι να μην μπαίνει κανένα βουλευτή πλέον με αυτόν τον τρόπο τη Σοφίας Σοφία μα. Τέρμα, τέρμα. Δηλαδή να σηκωθούν και οι 300 και να πούνε, άκου να σου πω, εδώ πέρα σκοτώνονται εδώ απ' έξω. <στονίκλυνση> <στονίκλυνση> Κατασυρώνονται <κατασυρωί>, ατυχήματα κατά συμφωνήσω απόλυτα. Δεν Θα το ξανακάνουμε. Θα, θα, θα προσφέρουμε αυτό το ένα, δύο, τρία λεπτά παραπάνω που χρειάζεται για την προστασία του Ιάσονα, του Αδαμάντιου, τη Στέλλα, του Γιάννη. Δηλαδή, όλα αυτά τα παιδιά που σκοτώνονται στον δρόμο και όταν λέμε ότι είναι γενοκτονία, λε ότι είναι πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίε από 5 έως 29. Άρα. Που σημαίνει ότι αυτοί που χάνουν ή καταστρέφουν τη ζωή του είναι 5 -29. Θα πρέπει να Σας... Μόνο αυτό να σου πω. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του γιατί την έχουν καταστρέψει πριν κάνουν τι. Παιδάκι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επανέλθουμε. Και... Είναι η δέσμευσή μας αυτή. Γιατί... Όσο πιο συχνά, τόσο πιο καλά γενικά. Γιατί δώσαμε πολύ λίγο χρόνο σε αυτό το πράγμα. όντω εθνικό θέμα, όπως το χαρακτηρίζει ο κύριος Ιαβέρης. Θα επανέλθουμε. Και νομίζω ότι θα έχει και ενδιαφέρον να κάνουμε μια συζήτηση μαζί του για το ε, καλύτερο, βελτιωμένο τρόπο ε, για τις εξετάσεις οδήγησης. Mm -hmm. Αντί για τις οπισθογονίες και αυτό που συζητούσαμε πριν.